Επιστροφή στο πλατό και ήταν ένα από τα ωραία διαφημιστικά διαλύματα τότε που προηγήθηκε, γιατί όταν συναντάς παιδιά, γιατί για παιδιά θα μιλήσουμε τώρα, τα οποία έχουν ζήσει και τις τηλεοπτικές παραγωγές και τον παραλογισμό του χρόνου και έχουν δουλέψει και σε περιφερειακά μέσα, τότε γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία αδιάκοπη και σχεδόν πολλές φορές ιδιαίτερα γρήγορη. Ο Παντελής ο Σπυριδάκης βέβαια, δεν ξέρω, θα μου τα πει τώρα, για τους λόγους εκείνους που αποφάσισε ότι θα προτιμήσει να είναι κάπου αλλού. Τώρα πού πήγε, τι έκανε και πώς αυτό το ζεστό, χαμογελαστό παιδί που συναντάγαμε μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Κίδωνα κάθε μεσημέρι. Ήσουνε κάθε μεσημέρι, καλώς τον. Κάθε μεσημέρι, καλώς σε βρήκα. Έλα βρε παιδί. Ρε εσύ, να σου πω κάτι, γιατί με έχεις βάλει να κάθομαι και περιμένει το ρέθινο. Με έχουν πάρει τηλέφωνο από τα Χανιά. Μα πού πας, δεν ξέρω. Πού πάω, δεν ξέρω. Τι θα κάνουμε τα δικά μας. Καλώς σε βρήκα. Να έκανε στο πλατό. Παιδιά, μπαίνοντας και στο πλατό τον έκανε. Παιδιά, ξέρετε πόσα έχω πράγματα έχω πάθει εγώ στον αέρα και από τότε πάντα πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Σταυροκοπιώσουν. Ο Κοσμαδάκης ο σκηνοθέτης. Σε συγκεκριμένη γωνία. Παναγιά μου, Παρθένα, βάλ το χέρι σου. Τι κάνεις, βρε. Είμαι καλά. Σου έχω φέρει πορτοκάλια γιατί στο χωριό μου να τα στύψεις του παιδιού να του φτιάξει πορτοκαλάδα γιατί κόπηκαν χθες το βράδυ. Τα παιδιά μου κακοσκομυρίζουν. Από την πηγή Ρεθύμνου, την αγαπημένη. Εμείς τρώμε πάρα πολλά πορτοκάλια και πήραμε τη φκοτώνα με τα μικρόβια. Ναι, να και το ξέρει. Είναι και βιταμίνες. Όλα τα μικρόβια είναι και βιταμίνες για την Γαβριέλα. Από εκεί και πέρα σούφερα. Ένα βιβλίο είναι. Δεν έχει μείνει αυτή η έκδοση. Κάτσε είναι του Μάνου του Γουργοράπτη για το Ρέθυμνο. Τώρα θα με σκοτώσουν. Τόσο ωραίο. Έλα. Παλιά επαγγέλματα, παλιές αναφορές σε καταστήματα για ζεστό ψωμί, γαλακτομπούρικο στο Ρέθινο, που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Φαντάσου ότι τότε, θα σου πω τώρα κάτι το οποίο είδα για κηδείες, αλλά τότε... Ωραία, είχαν... σαυροκοπήθηκες, πάμε τις κηδείες, σούπερ θα περάσουμε από το νησί. Δεν είχαν έτοιμα λουλούδια. Τα παραγγέλνανε οι μεγαλοοικογένειες γιατρών και δικηγόρων, τα ράβανε και τα παρέδιδαν τότε. Και έχει πάρα πολλά επαγγέλματα μέσα, θα ρίξεις μία ματιά. Στο Ρέθινο. Στο Ρέθινο, όλα τα καταστήματα και παλιές οικογένειες του Ρεθίνου. Τι ωραία πόλη που είστε, τι ωραία που περνάω από τα έρχομαι. Να. Τι ωραία ζωή. Δεν έχεις πάρει ένα τηλέφωνο, άτιμα έρχομαι πλάσμα. Έρχομαι γκόγκλιτο. Έρχεσαι νύχτα και εγώ ξυπνάω 6 το πρωί. Έμεινα με στην καλύτερη. Και έχω τα χαιρετίσματα του Δημήτρη του Γιαμπατζολιά από τον Μπάνκερι. Ναι. Έναν από τους σημαντικούς μου υποστηρικτές, πολύ καιρό. Τι είναι? Έναν νέο χώρο στην πόλη. Θα σπάσω εγώ στον κανένα. Είναι δικά σου, σου έφερε να πίνεις την κούπα του καφέ. Ούτε εγώ δεν έχω τέτοια κούπα που είναι χορηγός μου. Ορίστε, συγγνώμη κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. εξού το Μπάνκερι σε ραδιοφωνική παραγωγή. Ναι, είναι χορηγημένο στο κεφάλι μου. Όλοι. Σε παρακολουθώ στο Facebook, στη σελίδα σου. Τι του ήρθε τώρα να πει τον Μπάνκερι. Μου την έλυσε στην απορία. Το κάναμε επειδή όταν βγαίνει από το Μαντρί. Το Μαντρί είναι ένα μεγάλο κανάλι. Το Μαντρί μπορεί να είναι ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό. Όταν βγαίνει από το Μαντρί, ανεξαρτητοποιείσαι με πόνο ψυχή και αίμα. Όταν λοιπόν αναζητά πατέντε και τρόπου που γίνονται στην Αθήνα για να χορηγηθεί και ο τίτλο μια ραδιοφωνική εκπομπή στι εμπορικέ συνεργασίε λεγόμενε που έχουν διαφορετικέ μορφέ. Γι' αυτό ονομάστηκε η εκπομπή, τα λέμε Μπάνκερι. Και ο άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόμαστε, δόξα τω Θεώ, που μπήκε και έγινε μέρος αυτής της ιδέας. Κάτσε τώρα, να πάρω τη σωστή τη θέση. Βεβαίως. Εκεί καλά είμαι, δεν έχω δημιουργήσει πανικό, τριγμούς, αυτά. Όχι, μια χαρά, λοιπόν, την πήρα. Να μου τα πάρεις λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Εγώ είχα έρθει, νομίζω πως, σε μία παραγωγή. Παλιά, πολύ παλιά. Εσύ είχες έρθει σαν υποψήφιο. Στον Κίδωνα, λες. Είχα έρθει καλεσμένη. Σε μένα. Νομίζω, ναι, σε μία παραγωγή. Στα πλαίσια μιας ζωντανής που είχε βγει στα Χανιά με εκπομπή, ωραία και αυτά. Όπως και να έχει όμως, ήσουν πόσα χρόνια. Πόσα μπήκα, χρόνια. Αντιγόνη, το σκεφτόμουν. Τώρα περχόσουνα. 28 χρονών μπήκα και βγήκα 40-40. Πόσο δεν θυμάμαι, ήταν 11 χρόνια. Τι λες, παιδί μου. Αλλά εγώ. Τώρα πόσο είσαι. Δεν είχαμε τα χαϊλίκια τα δικά σου. 42 είμαι. Δεν είχαμε τα χαϊλίκια τα δικά σου. Εγώ έρμος ήμουνα μόνος μου. Ναι, τι είναι μόνος... τώρα χαϊλίκια, δηλαδή. Είχες ρε παιδί μου βοήθεια, είχες κόσμο. Μέχρι εγώ να κερδίσω την εμπιστοσύνη του καναλιού, την διαφημιστική άρα οικονομική αυτονομία, πέρασαν 3 χρόνια. Και 3 χρόνια, 4 εγώ χτυπιόμουν μόνος μου. Κουπί στο ρεπορτάζ, κουπί στα εγγένεια των μαγαζιών, κουπί στα ρούχα, στα καθαριστήρια, στα κομμωτήρια. Και λέω όχι, 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 όχι. Και πόσα χρόνια έμεινες στο όχι, όχι, όχι. Δηλαδή, μετά το αγάπησα. Μια εκπομπή έκανε στα Χανιά από την τηλεόραση Κίδων, η οποία δυστυχώς δεν άντεξε σε αυτή την κρίση και είναι ένα από τα μέσα τα οποία κατέβασε ρολά. Μεγάλα πανελλαδικά κανάλια αντιμετώπισαν την ίδια κρίση.
τι θα συνέβαινε με τα περιφερειακά αν η διαχείριση δεν διαφοροποιούνταν. Είναι, για μένα είναι ένα θέμα που με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δεν θα κλείσει ποτέ αυτό το τραύμα μέσα μας, ολονών των 40 οικογενειών που εργαζόμαστε στην τηλεόραση Κίδων. Πάντα τη θυμόμαστε με αγάπη. Πάντα θα βάλω στο YouTube να δω το επαιτειακό βίντεο. 31 Γενάρη είχε γενέθλια η τηλεόραση Κίδων. Πάντα τα θυμόμαστε οι εργαζόμενοι, μιλάμε μεταξύ μας. Όμως το ακούσα από έναν άνθρωπο ο οποίος σε εργασιακό επίπεδο κάποια στιγμή έφτασε η εκπομπή. Το ξέρει η Πιάτσα στα Χανιά και οι εταιρείες που μας εμπιστεύονται. Η εκπομπή να βγάζει τη μισθοδοσία 40 ανθρώπων ενός ολόκληρου σταθμού. Πήγαινε τόσο καλά. Υπήρχε μια ομάδα. Είχε διαφημίσεις, είχε marketing, είχε παρουσιάσεις, ήταν αυτές οι ωραίες οι χρονιές. Και ένα τρελό που ήταν στον κόσμο του. Και ένα τρελό που σου είσαι στον κόσμο σου. Ίσου... Μια ιδιότυπη περίπτωση ανθρώπου μπροστά από τις κάμερες, με την έννοια ότι κράτησες πολύ από τον Παντελή. Όσο αυτό επιτρέπεται σε μια δουλειά όπως τα περιφερειακά μέσα, μην νομίζεις, όλα περνούν από τα χέρια όλων. Οι ομάδες είναι μικρές, αλλά έχουν την λογική ότι εμείς εδώ θα το κάνουμε και θα το καταφέρουμε. Η Αθήνα έχει τη δική της πολυτέλεια, ναι, ένας να φαίνεται 50 να οργώνουν. Σωστό. Αλλά όπως και να έχει, το κράτησες και το κράτησες και πολύ δυνατά και ήσουν ένας από τους ανθρώπους εκείνους ο οποίος κάθε μέρα έβγαινε στην τηλεόραση Κίδων μιλώντας σε ένα μαγκαζίνο με καλεσμένους, με τραγουδιστές, με ηθοποιούς, με την τοπική κουλτούρα, την παράδοση. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι πιο πολύ? Θυμάμαι πιο πολύ τον. Δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά στον πρόεδρο ο οποίος με πίστεψε. Έχει φύγει από τη ζωή, ο κύριος Γιώργος Κουράκης. Τον ξέρουν πάρα πολύ σε όλη την Κρήτη. Μπαίνοντας, εγώ έβλεπα εσένα, ήρθα, ο μόνος άνθρωπος που βλέπω τώρα στην τηλεόραση να παίζει και βρήκα στην κριτική τηλεόραση, ήσουν εσύ. Έβλεπα εσένα, εγώ ξεκίνησα το 94. Ναι. Εσύ ήσουνα σε μια καταξιωμένη τηλεοπτική εκπομπή τότε, πολλά χρόνια. Όχι. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Το 94. 95, ναι. Το 96-97, κοντά. Σε έβλεπα. 95, ναι. Και ντρεπόμουν γιατί είχαμε μια μπλε μοκέτα στο έρμο το By Night, στο στούντιο και έλεγα, ρε παιδιά, ρε Καραμήτρο, πού πας? Και λέω, θα πας. Άγχος τις πρώτες μέρες, γραπτές οι πάσες των βίντεο, γραπτά τα οι ερωτήσεις. Και έρχεται ο κύριος Γιώργος τη δεύτερη μέρα της εκπομπής και μου λέει, εντάξει Παντελή, ξέρεις ανάγνωση, πέτα τα χαρτιά και μίλα λίγο χωρίς χαρτιά να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, πώς μπήκες εσύ παιδί μου στην τηλεόραση λίγο, γιατί αυτό δεν το ρώτησα. Δηλαδή, είχες σπουδάσει δημοσιογραφία και ήθελες ντε και καλά να παίξεις με τρέλα, τα μέσα. Τρέλα παιδί μου, όχι τα μέσα, την τηλεόραση. Εγώ θα κάνω τηλεόραση. Ρε Χριστιανέ μου, όχι, εγώ θα κάνω. Έρχομαι να ψηφίσω το 94 που ερχόμουν. Ζούσα στην Αθήνα. Ναι. Είχα συνεργαστεί, είχα κάνει τα πρώτα βήματα στο περιοδικό Είναι. Είχα συνεργαστεί σε ένα τηλεμαραθώνιο με τη Ρούλα την Κορομιλά. Είναι ο τύπος σου. Ναι, η Ρούλα με αγαπάει και. Έχετε κρατήσει επαφή, σχέσεις. Μιλάμε, δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι. Αλλά όταν με βλέπει, καλά, εγώ της έχω αγάπη μεγάλη. Αρρώστια, όχι αγάπη. Ναι. Αρρώστια. Για την καρδιά της, για την καλοσύνη της και για το γεγονός ότι θα πιάσει πάρει από το χέρι, με πήρε από το χέρι. Δεν είχε κόμπλεξη Ρούλα να βοηθήσει νέα παιδιά. Δεν είχε αυτό το θέμα. Εγώ και δεν μαθαίνει και κανείς άλλος. Ήταν μαμά για μας τα νέα παιδιά. Ναι. Ήταν μαμά και ήθελε και να σε προφυλάξει, να σε προλάβει από το κακό. Και με πήρε σε ένα τηλεμαραθώνιο. Τότε ήταν για τα παιδιά του πολέμου, νομίζω στο Μέγκα. Και είχαμε πάει ασκούμενοι στο τηλεφωνικό κέντρο να παίρνουμε τις προσφορές. Και με κατεβάζει και μου λέει, έλα εδώ εσύ. Αποφασιστική εγώ, χέρια γόνατα τα πτήτια. Το έχει αυτό συνέχεια, μου το ξεπέρασε ποτέ. Με το έχω. Και μου λέει εσύ, κάποια μέρα θα κάνει τηλεόραση. Κυρία Κορομιλά, εγώ είμαι σταμάτα. Ρεπόρτερ, κυρία Κορομιλά, δεν πάγω για. Εσύ, όταν θα βλέπει το λαμπάκι τη κάμερα να ανάβει, θα θυμάσαι πάντα ένα πράγμα. Είσαι ο κατώτερο αυτών στου οποίου απευθύνεσαι. Να θυμάσαι ότι στο Πεϊρούλα. Αυτό σου λέγε. Ναι, και το χανόμο. Ωραία η Ρούλα. Θεά. Πολύ δυνατό. Διαχρονική. Ναι. Οπότε λοιπόν λες, εγώ θα το κάνω. Ναι. Φεύγεις από την Αθήνα. Φεύγω από την Αθήνα. Κανείς δεν ξέρει ότι ξεκίνησα στη νέα τηλεόραση. Όχι. Κανείς δεν το ξέρει, γιατί εγώ έγινα γνωστός στο Κίδωνα, αλλά μετά από τάκτ στον σταθμό που εργαζόμουν, δεν το πολύ ανέφερα. Είχα συνεργαστεί με τη Μαρία τη Βούλγαρη. Άντε, είσαι και εσύ παιδί της Μαρίας της Βούλγαρης. Παιδί της Μαρίας της Βούλγαρης. Τα παιδιά, ναι. Τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι μπορεί να μας βλέπει τώρα και η Μαρία.
Ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Και η Μαρία εξαιρετική δασκάλα. Οι καλοί δημοσιογράφοι, κυρίως είναι οι γυναίκες, οι άντρες στη δημοσιογραφία. Καλά, είδα εγώ και κάτι άλλο, λίγο δύσκολες. Αλλά ναι. Η Μαρία ήταν, στάδινε όλα χωρίς φιδό. Ναι, δεν είχε κόμπλο. Αυτό είναι το βγάζαμε την πρώτη εκπομπή τότε, είχε μόνο δελτίο μέχρι εκείνη τη στιγμή η Νέα Τηλεόραση. Και βγάζει την πρώτη εκπομπή. Και τι έκανες, ρεπορτάζ, ήσουν στην εκπομπή της Μαρίας. Στην εκπομπή της Μαρίας ήμουνα. Βγάζει την πρώτη της εκπομπή του σταθμού, το Σας Αφορά. Ένα καθημερινό μαγκαζίνο. Mm. Και δεν έχω μιλήσει γι' αυτό ανοιχτά ποτέ, είναι η πρώτη φορά. Αντελέγε τώρα. Ναι, και με έχει κάνει παιδιά να κάτσω κλαδόν στον καναπέ. Δεν βλέπεις εγώ που σηκώθηκα από τη θέση. Τι αγενής άνθρωπος, συγγνώμη, ε. Ναι, έλα. να στρίψω, κάτι... Ναι, εγώ τον καφέ λυπάμαι που ξέχασα έξω, αλλά δεν πειράζει, συνέχισε. Και κάναμε Πάσχα τότε τις πρώτες εκπομπές. Το πρώτο ρεπορτάζ το έχω κάνει με τον μετέπειτα διευθυντή της Νέας Τηλεόρασης, τον κύριο Παπακοσταντή, που τότε ήταν στη Σχολή Αστυνομίας. 9 ρεπορτάζ είχα κάνει. Πήγα για ένα, 9 μαζί με τον εξομοιωτή, την γυμναστική άσκηση, τη σεξ. Θα θυμάσαι τα πρώτα σου όμως. Τα πρώτα, ναι, δεν ξεχνιούνται. Μόντερες και όλα, όλα. Τα πάντα όλα. Έτσι. Και τα κοάλα τίποτα. Τα κοάλα μια χαρά περνάνε, άστα. Λοιπόν. Και μετά και το καλοκαίρι με παίρνει τηλέφωνο από τον Κίδωνα και μου λέει. Θέλουμε να κάνουμε μία μεσημεριανή ζώνη. Θα έρθεις. Παράλληλα, ήταν στον απόϊχο των εκπομπών που είχε κάνει ο Δημήτρης ο Παπάς, που παντρεύτηκε. Δημήτρη, να ζήσετε, ευτυχισμένη. Το είδα. Κι εγώ το είδα. Εξαιρετικός ο Δημήτρης. Και με τον Δημήτρη έχω κάνει πολύ παρέα στα Χανιά. Έχω περάσει πολύ καλά μαζί του. Ναι. Ξέρει τα Χανιά όσο κανένας άλλος. Βέβαια. Μαζί με κάποιους άλλους. Και μετά ξεκίνησε, δεν καταλάβαινα από πού πήγαινα, γιατί εγώ είχα σπίτι στο Χολαργό. Έπρεπε να γυρίσω. Ήρθα να ψηφίσω και να φύγω. Και αντί να φύγω. Έβλεπα 9 ρεπορτάζ. Ναι. Τον Παπακοσταντή. Λέω, το μείνει και το πήρε κανονικά στο Χολαργό. Κανονικά, κανονικά. Ναι. Και μετά ήρθε ο Κίδωνας και το ένα έφερε το άλλο. Μια σύμπτωση συγκυριών, η δεύτερη ακμή, λέγανε τότε του Κίδωνα. Η δεύτερη ακμή οικονομική, τηλεοπτική, γιατί από τα μεσημεριανά που προϋπήρχαν. Υπήρξε μια αναγέννηση, μια. Εγώ το λέω μια ομάδα που ταυτίστηκε και συγχρονίστηκε και παρέσυρε τον κόσμο. Πόσα χρόνια? 11 καθημερινά 11, χρόνια. Ε? 11 χρόνια, ναι. Αλλά ξέρεις ποιο ήταν το ζόρι. Δεν ήμουνα μόνο στην εκπομπή. Ήμουνα στα πάντα. Δηλαδή, υπήρξαν φορές που θα έκανα και για το Δελτίο Ειδήσεων. Υπήρξαν χρονιές που ο σταθμός είχε ανάγκη να... τα άτομα να καλύπτουν περισσότερες θέσεις και έκανα εκπομπή Σαββατοκύριακου. Μαγκαζίνο που λεγόταν πάλι Σπιτόγατος και τις καθημερινές. Μάμε. Ναι, τις καθημερινές ρεπορτάζ δελτία. Αυτοκτονίες στο νοσοκομείο, γιατί εμένα η πάστα μου ήταν τη δημοσιογραφία. Αυτό τώρα θα σε ρώταγα. Δηλαδή, πώς γίνεται από τα 9 ρεπορτάζ του αστυνομικού δελτίου να βρεθεί σε ένα μαγκαζίνο και πού ήταν η κλίση περισσότερο. Γιατί εγώ, ας πούμε, τη δημοσιογραφία, το ρεπορτάζ δεν το ήθελα, με κούραζε. Ναι. Μ' άρεσε η παραγωγή. Εσύ πού ήθελες να είσαι πιο πολύ? Εγώ ήθελα να είμαι σε εκπομπή που να είναι σχετική με εμένα, να αισθάνομαι καλά, να μην λιγοστεύω, να μην περισσεύω ή και σαν δεύτερο βιολί, δεν με ενδιαφέρε, αλλά να έχει μέσα, όχι παρά το ρεπορτάζ, τη δημοσιογραφία. Δηλαδή, τώρα στο ραδιόφωνο, ναι, επειδή δηλαδή το έχω σπουδάσει, το πονάω, το ραδιόφωνο άσχετο. Το σκεφτόμουν στο ξενοδοχείο το Βανίσκο, στο Βανίσκο μένω. Ναι. Είχε στο Μανώλη του Στεφανουδάκη προχθές. Ναι. Το είδα. Γιατί ο ξάδερφός μου, ο Αγιομυριονάκης, ο Σάββας. Είναι ξάδερφός ο Σάββας Αγιομυριονάκης, ναι, που είναι ο κολλητός του Γιώργου του Καπελάκη. Ναι. Αγαπημένος. Η αδερφή του συμμαθήτρια. Έχουν μεγάλη ευαισθησία. Άσε, θα κάνουμε. Η Αντιόπη. Η Αντιόπη του Σάββα, η Ευαγγελιό. Η Αντιόπη είναι η νηψιά. Άστο τώρα, περίμενε. Μετά τον έργο. Ξαναπάμε στο θέμα μας, γιατί το έχουμε κάνει. Εκεί είχα άγχος, μην κάτσε, μου λες εκείνο το τραπέζι και ποιον θα σπρώχνω άμα γελάω. Δεν ήθελες τραπέζι? Όχι, δεν ήθελα που τραπέζι. Πιο πολύ δεν θέλουν καναπέ. Σε πετύχαμε, σόπα. Λοιπόν, περίμενε. Πες μου, πότε ήρθε το κρασάρισμα εντός ή εκτός εισαγωγικών που είπες, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, ωραία περάσαμε. Γιατί ξέρω ότι έφυγες με δική σου, ναι, επιθυμία και θέληση. Ούτε όταν έκλεισε ο σταθμός έφυγες, ούτε σου είπανε σταμάτα. Ένα πρωί σηκώθηκες και είπες τέλος. Και γι' αυτό το είχα αρρωστήσει. Από τι αρρώστησες? Τα ψυχοσωματικά που μας πιάνουν όλους όταν δεν είμαστε καλά. Υπήρξε μια πενταετία με τη νέα διοίκηση που είχε θέματα διαχείρισης σωστής σε όλα τα επίπεδα. Και εγώ δεν μπορούσα άλλο. Ήμουνα σε ξένη πόλη, βιοποριζόμουν από αυτό. Και έπρεπε κάποια στιγμή να το διαχειριστώ λίγο καλύτερα. Είχα όμως και την εμπιστοσύνη εταιριών που διαφημίζονταν, ενώ ξέραν ότι υπάρχει πρόβλημα, ερχόντουσαν εκεί και όχι σε άλλο κανάλι και όχι σε άλλο, σε άλλη εκπομπή.
Και είχα ευθύνη. Το είχες πάρει προσωπικά. Απέναντι σε αυτό, ναι. Mm. Και έπρεπε να τελειώσει η σεζόν και μετά να το εξωτερικεύσω. Δηλαδή κάπου κράταγα και τα μπόσκα. Θα το αντιμετωπίσουμε, παιδιά, ηρεμήστε. Αλλά εγώ είχα σκάσει μέσα μου. Είχα πάθει λαρυγγίτιδα, γύρισα σε φαρυγγίτιδα, ξανά σε λαρυγγίτιδα, 1,5 μήνα. Τότε με τη Μαρία Τζιμενάκη ήμουνα καλή τη ώρα. Τη Μαρία τι κάνει? Μια χαρά είναι. Η Μαρία ήταν από πριν. Δεν την πιάνει και ο χρόνο τη Μαρία, είναι φοβερό. Είναι παιδί, απίστευτο και πολύτιμο. Ξανά πάμε στα ψυχοσωματικά. Ναι. Έχω ένα φίλο που όταν κάναμε αυτή την κουβέντα μου λέγε καγκουρό, μου λέει η συζήτηση. Το ένα θέμα στάστο μου λέει δεν είναι κουβέντα, είναι καγκουρό. Είναι φιλική κουβέντα όπως κάνουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και δεν είναι στημένα. Έτσι πετάγονται. Εγώ αυτούς που βλέπω στα σπίτια, στα καφενεία, στα τραπέζια της κουζίνας που κάθονται με τις σκούπες, κάπως έτσι πετάγονται πέρα δόθε. Τι μου θύμισε στα τραπέζια της κουζίνας με τις σκούπες. Ξαναπάμε. Ναι, και τέλος ψυχοσωματικά. Πάντων, και μου λένε στην κλινική Γαβριλάκη που πήγαινα και με παρακολουθήσει ο γιατρός μου ότι αυτό δεν εξηγείται. Σου έχω δώσει για γαϊδούρια φάρμακο, να ανοίξει φωνή, γιατί μου λένε καλησπέρα σας κύριε. 1,5 μήνα. Mm. Να μην ανοίγει με τίποτα. Να φεύγω 3 μέρες από την εκπομπή, τα παιδιά να σκάνε. Δεν μπορούσαν. Πήγαινα, πεταγόμουν στο κοντρόλ να τους κάνω καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Τότε σου πέρασε ότι εγώ πρέπει να το τελειώσω. Τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm. Ότι όσο και να χτυπιέμαι εγώ και να κρατάω κόντρα, έκλεινα ένα κύκλο. Δύσκολο να κλείνει κύκλο. Εγώ είμαι και σκορπιό με σκορπιό. Αλλά εντάξει. Δεν είμαι του να κλείνω κύκλο. Θεέ μου. Θα σου πω μετά για μια φίλη με σκορπιά. Ω, δύσκολα. Τι μετά. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το ίδιο καλοκαίρι. Φεύγει από τη ζωή σε τροχαίο ένας πολύ αγαπημένος μου παιδικός φίλος και εκεί κρασάρω, στα αλήθεια. Εκεί μου κόστησε, ακόμα μου κοστίζει. Και λέω, πρέπει να σταματήσω λίγο, πρέπει να βγω έξω από αυτό, να δω τα πράγματα που αξίζουν στη ζωή. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση, ήταν 11 χρόνια. Τα γάντια της παρουσίασης δεν τα κρέμασα ακόμα. Κι ας λένε κάποιοι, τα γάντια της παρουσίασης και της τηλεόρασης δεν τα κρεμάω. Παρ' όλα αυτά, μόνο όταν βρω ότι αξίζει κάτι και ότι με τρελαίνει και ότι τρώγομαι μέσα μου, τότε θα πω οκ. Okay. Καλά, δεν νομίζω ότι ποτέ κλείνει αυτός ο κύκλος. Δηλαδή, νομίζω, ναι. Είναι... Θα σ' ακούσω, δασκάλα μου, θα σ' ακούσω. Άκουσε να σου πω, παιδί μου. Για είναι λίγο σαν, είναι στο DNA σου. Δεν νομίζω ότι μετά 5 χρόνια μπορείς εύκολα να αποφορτιστείς από όλο αυτό το πράγμα. Και 11 χρόνια, δεν μιλάμε για κάτι περιοδικό και κάθε μέρα και 2 και 3 ώρες τώρα εκεί. Ήτανε τρεις παρά. Βέβαια, η αποφόρτιση αυτές τις διαδικασίες είναι πολύ πιο σκληρή από τα 11 χρόνια που έζησες. Ήμουνα ο πρώτος που είχα βάλει κουζίνα στα κριτικά. Κουζίνα τότε και κουζινάρε, δεν. Κουζινάρε, τη θυμάμαι, ήταν μεγάλη. Την τελευταία θυμάσαι εσύ. Την πρώτη θυμά. Την είχαμε κάνει απέναντι. Δηλαδή, όπως είσαι εσύ εδώ στο στούντιο, εκεί που είναι το σκηνικό της αγάπης, καλή της ώρα. Την έβλεπα το μεσημέρι. Την Πεχινάκη. Ναι, την έβλεπα στο Χρήστο. Μανιταρόπιτα. Τώρα που κάνω δίαιτα, να φτιάξετε όλα τα λιπαρά. Για το καρναβάλι θα κάνεις αυτά. Έλα, ξεκινάμε. Λοιπόν, περίμενε. Ήταν απέναντι. Ναι. Και εν τω μεταξύ, μερικές φορές πετάγονταν και μου λέγανε. Είχα καναπέ και μου λένε, πετάξου λίγο στη. Τι είμαι να πεταχτώ σφεντόν αυτή. Ούτε διάλειμμα, ούτε βίντεο. Πήγαινε, μου λέει γρήγορα. Ήθελες και διάλειμμα. Και ήταν σκαλιά, είχα πάει να σκοτωθώ. Σκοτώθηκες. Και όταν κλείνει η σεζόν, λέω, εντάξει, βγάλτε το όλο σε μια ευθεία, να είμαστε όλοι. Βλέπω και γελάτε. Περνάτε ναι. Καλά. Μπράβο, παιδιά. Ναι. Καλό είναι αυτό. Καλό. 58ο σταυροκόπημα. Πάμε παρακάτω, περίμενε, γιατί τώρα είναι το ωραίο το κομμάτι. Με ποια έννοια το ωραίο το κομμάτι. Κόβει όλο και πού πας. Δηλαδή, πώς βρέθηκες σε ένα χωριό να σε βλέπω εγώ να φωτογραφίζεσαι με τα πορτοκάλια σου, τα κυπευτικά σου, τα λαχανάκια σου, τους ωραίους τους κούφους, τους αγροτικούς. Mm. Ναι, δεν ξέρω. Ο Βαγγέλης ο Τερζής που με έντυσε σήμερα από το Τερζής 1900. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Δεν. Του λέω αν μπορούσα θα πήγαινα με τη φόρμα και τη γαλότσα. Ή το σπορτέξ, ρε παιδί μου, ή κάτι. Σπορτέξ πρέπει να πάει. Και εμένα με το ζόρι μου τα βγάλανε να πούμε στον αέρα. Συμμαζέψου μου, λέει εντάξει. Κουβαλούσα κάτι ωραία λευκά, μου λέει μην το κάνει αυτό, αλλά δεν θα φανούνε. Ναι. Ναι. Το χωριό πώς πήγε. Ήταν το χωριό από το οποίο καταγόμουν. Το αγαπούσα. Και κάποια στιγμή οι γονείς μου έφτιαξαν το σπίτι. Να, το εδώ είναι στο χωριό. Και εκεί βρήκα. Ωραία, σαν μικρή αρκούδα είσαι εκεί. Ναι, ξέρεις πώς το λέω αυτό το σκουφί. Κορμπατσόφ. Κάνει τόσο κρύο. Με είχε πετύχει ο Γρηγόρης Αρχοντάκης ως περιφερειάρχης στα Χανιά να κάνω γκάλωπ την ερώτηση της ημέρας τότε. Και αυτήν καλή του ώρα. Στο φαρμακείο, δίπλα. Πού είναι. Δεν έχω ιδέα. Εντάξει. Καλά θα είναι ο άνθρωπος. Ναι.
Με πετύχαινε στο δρόμο και μου λέει, ρε εσύ, άσε να σταματήσει η βροχή και να κάνεις μετά τις ερωτήσεις. Του λέω, τώρα που τρέχουν πρέπει να το σταματήσω. Μετά που θα βγει η βροχή, θα σταματήσει, θα μπουν στα καφενεία και δεν θα προλαβαίνω τίποτα. Δεν θα μιλάει άνθρωπος. Τέλος πάντων, από εκεί είναι αυτό το σκουφί. Κάθε πράγμα έχει τον θυμιό του. Στο χωριό λοιπόν βρήκα την ηρεμία. Έκανα τον detox μου 2 χρόνια. Έμενα, όχι στην πόλη, στο χωριό, στην απλότητα. Πόσα στην χιλιόμετρα απέχει από το ρεύμα? Δεν είναι πολλά. 4-3. Κοντά είναι, εντάξει. Πολύ κοντά. Σαν έστω πράσινο το Πάσχα ρεύμα. Πρέπει να έκανες στον κάμπο του χωριού μου. Εγώ. Ξενοδοχείο που είχες πάει, μην το πω και τα αυτό. Χριστούγεννα. Θα με βρήσεις. Τα Χριστούγεννα. Α. Πάσχα ναι. Πάω στη συστία μου. Τα Χριστούγεννα ήμουν στο Ρέθυμνο. Ναι. Αλλά στο ξαναλέω, εκεί. Γενικά εγώ θεωρώ ότι το Ρέθυμνο είναι μια από τις ωραίες πόλεις γιατί έχει ζωή. Ναι. Και έχουν ζωή και οι μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα στο Ηράκλειο. Είναι δύσκολο Σάββατο απόγευμα, ας πούμε, 5-6 ώρα, αν έχεις διάθεση να περάσεις καλά. Πρέπει να περιμένεις να πάει 11 το βράδυ, 12-1. Πράγμα που στην ηλικία μας πλέον, δεν ξέρω για τη δική σου, για τη δική μου θα πω. Είναι λίγο κουραστικό. Ίδια είναι, Αντιγόνη. Στο Ρέθυμνο και 6 ώρα να κάνεις μια βόλτα, δεν θα χαλαστείς, ρε παιδί. Θα δεις ζωή. Τα ξεπεράσαμε αυτά στο χωριό. Πάμε στο καφενείο και στις 2 το μεσημέρι, αν μας έρθει η όρεξη. Και τι κάνεις στο καφενείο? Κάθομαι. Πρέφες, τέτοια πράγματα. Όχι. Α, δεν έχεις συντριφθεί. Κάθομαι εγώ στη γωνία μου και ρεμβάζω τα αυτοκίνητα που περνάνε. Βλέπω το τζάκι που σιγοκαίει, παίρνω, βγάζω selfies, παίρνω τη συντέκνησά μου αν μπορεί και έχει χρόνο να ανέβει, να τα πούμε, να πιούμε ένα καφέ. Τέτοια χαζά. Καλά, έχει και το ραδιόφωνο, οπότε την επαφή δεν την έχει κόψει τελείως. Δηλαδή, παίζεις με το ραδιόφωνο σου, περνάς καλά, ενώ παίζεις, είναι μια έτσι λέξη λίγο περίεργη, ότι βγάζεις αυτό που πάντα ήθελες να βγάζεις στη δουλειά σου, απλά πλέον λίγο με διαφορετικούς όρους. Χώρισα τη μέρα. Παλιά ήταν όλη μέρα για τη δουλειά. Τώρα δουλεύω στον ήχο FM 94,2 και ο λόγος που κοιμάμαι πολύ νωρίς φέτος είναι γιατί... Τι ώρα ξεκινάς το πρωί? 8. Το πρωί? 8 είμαι στο τριντάχτα. Όπα συνανάει. Για να είμαι όμως εγώ στον αέρα 8 που δεν είμαι πρωινός τύπος. Ναι. Τι ώρα σηκώνεσαι? 6 και 10 πίνω καφέ. Ωραίος. Να δω τις ειδήσεις τις πρώτες. Ναι. Και πάω σιγά σιγά στο ραδιόφωνο. Στο Συνανάια. Στο Συνανάια. 8 με 10. Αυτό το καμπουλί και εδώ με πλήγει. Βγάλ' το. Άστο, γιατί θα με βγει ο Βαγγέλης. Έλα το, μην έχεις. Βγάλ' το, πιο ωραίο είναι. Θέλεις? Άντε φόρα το. Άστο. Πες μου τώρα λίγο. Ραδιόφωνο. Το χωριό σου. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή, φέτος έτυχε αυτό, που έχει 11 συνεργάτες μόνιμους. Οι δύο είναι από Ηράκλειο, από εδώ. Η διατροφολόγος μας και ο άνθρωπος που μας λέει τον καιρό από τους μετεοκρίτες, ο Ζαχάρης ο Βάρδας. Ουσιαστικά εσύ λοιπόν έκανες το τηλεοπτικό μαγκαζίνο, ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Παίζεις ωραία εκεί γιατί κάνεις αυτό που θες όπως το θες, καθαρίζοντας και λίγο όλη αυτή τη διαδικασία που έχει αρχίσει να βαραίνει μες στον Παντελή. Ναι. Με την προοπτική βέβαια ότι όλο αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει ποτέ. Έχω την αίσθηση πως. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα φύγεις πολύ μακριά ποτέ από αυτό το πράγμα. Δεν έκανα καλά ποτέ τα καμία πορτοκάλια. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά δεν σε βλέπω να κόβεις και από αυτό το πράγμα. Καμία άλλη δουλειά δεν έχω κάνει. Την αγαπάω. Παίρνω ενέργεια από τη δουλειά. Από την επαφή με τον κόσμο, από το τι γίνεται, από τους ανθρώπους που θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε: ρε Παντελή, έχει κολλήσει το τάδε ρεύμα, πες το αύριο στο ραδιόφωνο. Ή πήγαμε στον ΟΑΕΔ και είχε ουρά ή δεν μας μίλησαν ευγενικά. Ναι, είδες. Άρα βγαίνει. Αυτό ναι. Δεν σταματάει. Τώρα, παιδί μου, εδώ μου κάνει εντύπωση. Συνήθως στη Δυτική Κρήτη, Ρέθυμνο και Χανιά, με ξέρουν με το μικρό. Παντελή, γεια σου Παντελή. Κάτι φίλοι με λέγανε κοροϊδευτικά, έλα ρε Αρναούτογλου που είσαι. Λέω, πείτε το άλλη μια φορά, να το γράψει κανείς, να μας βγάλουν στο Facebook και να γίνουν... Ναι, να σε έπαιρνε και Αρναούτογλου τα τηλέφωνα. Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν ο ταξιτζής που με φέρε μου λέει, εσύ δεν είσαι ο Σπυριδάκης. Του λέω, τρέλα, ναι, με τώρα, έλα τα ίδια. Λοιπόν, έλα να προλάβω, γιατί σήμερα έχω μία τάση να έχω τραβήξει λίγο παραπάνω και έχω ένα θέμα. Γιατί μετά έχουμε και καλεσμένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος πρωταγωνίστησε στις πρώτες ημέρες της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το άκουσα στον πρόλογο. Της τηλεόρασης της ελληνικής. Ήταν στην πειραματική τηλεόραση, στην ΙΕΝΕΔ. Ήταν μαζί με τον Άσο Αθανασίου. Ήταν βράδυ μαζί με τον Γιάννη το Ρίτσο. Θες να κάτσεις να τον δεις? Θα κάτσω πίσω από τις κάμερες. Άμα θες και μπροστά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Παρέα θα κάνουμε. Συγγνώμη. Για το καρναβάλι να πούμε. Πάμε τώρα που είναι το καρναβάλι. Έλα. Θα παρουσιάσω το καρναβάλι.
Θα παρουσιάσει το καρναβάλι. Θα παρουσιάσει το καρναβάλι. Ναι, ναι, ναι. Θα το μαζί πάρω. Με την Ράνια την Κωστάκη. Ράνια Κωστάκη. Ραδιοφωνικό το κόνσεπτ του Δήμου φέτος και με μεγάλη χαρά το δέχτηκα. Και η Ράνια είναι και ένα από τα παιδιά που εντάξει. Δεν είναι συμβατική. Έχει την πλάκα της. Έχει το χαβαλέ της, το πειραγμά της. Είναι σεξι. Είναι σεξι. Έχει, ναι. Το ρέθινο με έχει φάει ζωντανό. Τι τύπου δηλαδή. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά την περιμένω. Πότε δεν είναι. Θα έρθει, η επειδή παραμονή. Επειδή εργάζεται στο Fever με την Αποστολία Ζώη, ναι. Παίζοντας τη μουσική, background, τα ειστήρια της είναι για να έρθει ευθυμερών την Κυριακή το πρωί. Θα γίνουν βέβαια κουβέντες και προσυνεννοήσεις, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία. Είναι γυναίκα του γλεντιού και δεν υπολογίζει. Αυτό φαίνεται, είναι ξεκάθαρο. Για πες μου τι γίνεται με το ρεθεμιωτικό καρναβάλι, γιατί είναι η πρώτη φορά που το παρουσιάζει. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Έχω παρουσιάσει στο παρελθόν, στο πολύ παρελθόν. Θα πέσει πολύ σταυροκόπημα, φαντάζομαι πώς. Έχω τα ρε, λείπω 2,5 χρόνια για να γυρίσω και να είμαι cool, δηλαδή θα κάνω τα ματζούνια μου τα. Πόσες ώρες, είναι μεγάλη παρουσίαση. Πόσο... Ξεκινάμε λίγο πριν τις 2 και θα πάει φαντάζομαι μέχρι τις 6, 7 είναι 36 ομάδες, 30 άρματα. Και νομίζω ότι την Τετάρτη έγινε και επίσημη συνέντευξη τύπου στο Ρέθυμνο, δόθηκαν τα πρώτα στοιχεία που αφορούν σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση την καρναβαλική, η οποία κρατάει τα σκύπτρα και στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, είναι τι από το Ρέθυμνο γεμίζει. Βέβαια. Είναι κόσμος πολύ σημαντικό πράγμα για το Ρέθυμνο, ειδικά στην εποχή αυτή. Μαγαζιά ή επιχειρήσεις τουριστικές οι οποίες είναι κλειστές και δεν έχουν έσοδα αυτό το διάστημα, ανοίγουν περιμένοντας και βάζοντας τον καλύτερο εαυτό τους να υποδεχτούν επισκέπτες και να εργαστούν. Μιλάμε τώρα για κάτι εξαιρετικά σοβαρό. Παιδιά τα οποία κάθονται σπίτι και ζουν με τα λεφτά των γονιών, αυτό το διάστημα δουλεύουν. Είναι μία τονωτική ένεση για... Βέβαια και είναι. Πέρα δηλαδή από την τήρηση του εφήμου, την ιστορία του και όλο αυτό. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση που λες και είναι και από τα καλά παραδείγματα για να εκμεταλλευτούν και άλλες χρονικές περιόδους έτσι νεκρές για την υπόλοιπη Κρήτη. Τα Χριστούγεννα, εδώ στο Ηράκλειο, οτιδήποτε, για να τονώνεται η τοπική αγορά. Γιατί είναι οι μέρες εκείνες που δεν βρίσκεις τίποτα στο Ρέθυμνο. Σωστό. Και βέβαια να πούμε, Αντιγόνη, ότι είναι σημαντική κάποια πράγματα που είναι ειδικά για τη φετινή διοργάνωση που τα μαθαίνουμε. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου που επιτυγχάνεται με το Ρεθυμιωτικό Καρναβάλι, όπως προγραμματίζεται, από το Best City Award, βραβεία τα οποία έχει κερδίσει ο θεσμός, ο κριτικός θεσμός του Ρεθυμιωτικού Καρναβαλιού, για την τουριστική ανάπτυξη με βάση την πολιτιστική ταυτότητα και είναι και η συμμετοχή του θεσμού του Ρεθυμιωτικού Καρναβαλιού στις Διεθνείς Καρναβαλικές Ενώσεις, στην Παγκόσμια Ένωση Καρναβαλικών Πόλεων, που μας βάζει σε ένα πυρήνα. Και σε μια άλλη κατάταξη, ναι, και σε μια άλλη διαδικασία. Ακριβώς. Και τα έχει καταφέρει το Ρέθυμνο τόσα πολλά χρόνια. Έχει δώσει εξετάσεις, δεν θέλει συστάσεις το Ρεθυμιωτικό Καρναβάλι. Εσένα να δω τι θα κάνεις που είναι εκείνες οι μέρες οι πολύ δυνατές. Τι χωρί πριν, τι με τα μεσονύχτες παρελάσεις. Τι. Θα πάρεις μέρος σε όλο αυτό το πράγμα. Θα το ευχαριστηθώ. Καλά, αφού μπαίνεις στο χώρο που θα βάλεις στολή. Στολή δεν θέλω να βάλω. Θέλω να είμαι άνετος. Θέλω να είναι η Ράνια. Βάλε μια άνετη στολή. Στην εξέδρα της. Καλά, αυτή δεν τη φοβάσαι. Δεν τη φοβάμαι, αλλά θα κατέβω κάτω ένα γιατί. Ένα φτερό και φύγαμε. Ο κόσμος ξέρει τι μου λέει. Εγώ κάθε Παρασκευή παλιά στην εκπομπή ερχόντουσαν ομάδες. 2 μήνες πριν ξεκίναγα. Μπάτσι, φόρτσι, ταμπό, γιουκέρο τσίκι 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 τά. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα τραγούδια αυτά. Αυτά τα δεν τα μπορώ. Έχω ένα θέμα. Πες μου πρώτα. Αυτά τα γιαμπολέιο, μπαμπολέιο. Όπως... Έχω ένα θέμα. Δηλαδή. Μου λέει ο κόσμος, εμείς κάναμε τόσα χιλιόμετρα ρε άτιμε άνθρωπε και ερχόμασταν ντάλα μεσημέρι στα Χανιά στο στούντιο και εσύ δεν θα κατέβεις λίγο κάτω. Θα κατέβεις. Δεν το συζητώ. Εννοάται. Θα ξανάρθεις. Εδώ. Ναι. Είσαι πολύ καλή υποδέσποινα. Σώπα, βρε. Στο ξαναλέω. Έτσι το κάνω. Έχεις και καθαρό βλέμμα. Εγώ έχω κολλήματα με αυτά. Είμαι σκορπιός, είπαμε. Ναι. Θα ξαναέρθω. Θεμάζει και το σταυροκόπημα. Και σου είπα λίγο ότι θέλεις από το Ρέθυμνο να μου το λες. Γιατί υπάρχουν θέματα. Γιατί το Ρέθυμνο μπορεί να μετρά πληγές, ελλείψεις, λαβωματιές. Παίρνω αφορμή να πω για μια δικαστική καθυστέρηση. Δεν έχει ξεχάσει ο Ρεθυμιώτης, κύριε Ρεθυμιώτησα, για το μνημόσυνο που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο χωριό Σελή του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Είναι μια ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί και οι γονείς στο Ρέθυμνο περιμένουν απαντήσεις σοβαρές. Η καθυστέρηση και ο χρόνος ο οποίος έχει φύγει είναι... αφήνει πολλά ερωτηματικά. Έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα και μάλιστα άκουγα και στα ηχητικά έτσι, αποσπάσματα που πήραμε, γιατί είναι από τα θέματα εκείνα τα οποία έχω καταλάβει ότι τους έχουν ενοχλήσει πολύ. Και πολύ. Όλο όπως το όλους μας τώρα, τι λέμε, δεν το συζητώ. Το Ρέθυμνο το πονάει αυτό το πράγμα. Η δίκη διεκόπη.
Συνεχίστηκε μετά. Τώρα περιμένουμε την απόφαση, θα καλά θα περιμένουμε. Ευτυχώς που υπήρξε και μια Έλληνα ακρίτα και πήγε γιατί από πώς ήταν. Ευτυχώς. Καλά. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, μεγάλη. Εγώ θέλω να μείνω στη χαρά του ότι σε ξανασυνάντησα και ότι τουλάχιστον σε έκανε λίγο να ξεφοβηθείς αυτή τη διαδικασία. Ψυχοσωματικά δεν έχουμε τώρα. Όχι, Παναγία, μια χαρά. Φωνή κανονικά, όλα εντάξει. Πρέπει να είπα και παραπάνω από αυτά που είχα προγραμματίσει, αλλά πάντα έτσι το έκανα εγώ. Μπα, νομίζω ότι έχεις πολλά ακόμα να πεις. Αλλά τι να κάνω, η Έρμη που είναι η ώρα η προχωρημένη. Πες μου πού να πάω βόλτα το βράδυ που θα μείνω. Καλά, κάτσε εδώ, θα τα βρούμε αυτά. Περίμενε. Εντάξει, okay. Σε ένα μόνο μέρος θα πας. Τόσα πράγματα έχουμε να δεις. Λέμε τώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ευχαριστώ. Εγώ.